με τα μπλοκάκια αναχείρας. Κυκλοφορούν εδώ και λίγες εβδομάδες οι ομοσπονδιακοί θηροφύλακες που ανήκουν στην Κυνηγητική Συνομοσπονδία Ελλάδος και στη δική μας περιοχή, στην 5η Κυνηγητική Ομοσπονδία Ηπείρου. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή «Περιβάλλον κυνήγι, μύθοι και αλήθειες». Η σημερινή εκπομπή, όπως είχαμε προαναγγείλει και στην προηγούμενη εκπομπή, παύλα συζήτηση με τον πρόεδρο της 5ης Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Ηπείρου, θα επικεντρωθεί στο νέο σύστημα που αφορά στην βεβαίωση των παραβάσεων που αφορούν την άσκηση της θύρας, αλλά όχι μόνο. Το νέο θεσμικό πλαίσιο που θεσπίστηκε σε συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος αντίστοιχα, σε εφαρμογή όσων είχαν συζητηθεί τον περασμένο χειμώνα εδώ στη δική μας περιοχή και συγκεκριμένα στην Κόνιτσα, κατόπιν προτάσεων και εισηγήσεων από την 5η Κυνηγητική Ομοσπονδία Ηπείρου, είναι ένα εξαιρετικά περίπλοκο, πολύπλοκο ζήτημα που κυρίως όμως θα πρέπει να τύχει της προσοχής όλων εκείνων που κινούνται, που βρίσκονται στην Ήπεθρο για να ασκήσουν την κυνηγητική δραστηριότητα ή για να ασκήσουν άλλες δραστηριότητες. Όπως είναι για παράδειγμα η αεραστεχνική αλία, όπως είναι για παράδειγμα η κοπή δέντρων, η ξύλευση δέντρων για καυσόξυλα, για τις ατομικές ανάγκες, ακόμη και η συλλογή αρωματικών φυτών. Έχουν αλλάξει τα πάντα και για να το περιγράψουμε απλά και να το καταλάβουν όλοι όσοι και παρακολουθούν την εκπομπή, αλλά που ενδέχεται να νομίζουν σήμερα ότι οι όποιες αλλαγές αφορούν μόνο στην άσκηση της κυνηγητικής δραστηριότητας, να δώσουμε ένα απλό παράδειγμα. Ότι στο εξής, με την νέα νομοθεσία, οι ομοσπονδιακοί θηροφύλακες απολαμβάνουν των πλήρως ανακριτικών καθηκόντων που έτσι κι αλλιώς είχαν, αλλά με την επιπλέον αρμοδιότητα της βεβαίωσης των παραβάσεων και της επιτόπου, το σημειώνουμε αυτό, της επιτόπου βεβαίωσης της παράβασης με την απόδειξη, με την εγγραφή ενός τριπλοτύπου, όπως ακριβώς κάνει για παράδειγμα η τροχέα, βεβαιώνοντας τις τροχονομικές παραβάσεις. Έτσι λοιπόν, για κάποιον ο οποίος μπορεί να συλλέγει αρωματικά φυτά και έχει υπερβεί την ανώτερη εγκριθήσα ποσότητα συλλογής, έτσι όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, ή για κάποιον ο οποίος ασκεί παράνομα την εραστεχνική αλία, είτε εκτός περιόδου που επιτρέπεται, είτε έχει αλιεύσει μικρότερα ψάρια σε μέγεθος από αυτό που επιτρέπεται, ο θηροφύλακας, η ομοσπονδιακή θηροφυλακή, έχει αυτή την αρμοδιότητα πλέον να κόβει εντός εισαγωγικών μία απόδειξη βεβαιώνοντας το πρόστιμο. Η διαδικασία δεν είναι πολύ σύνθετη, με την έννοια ότι ο παραβάτης έχει την δυνατότητα εντός 5 ημερών να υποβάλει τις αντιρρήσεις του στην οικία δασική υπηρεσία, στο οικείο δασαρχείο, και από εκεί να εξεταστεί η αίτησή του, η αντίρρησή του, αν θα γίνει ή όχι αποδεκτή. Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή, τότε το πρόστιμο, η παράβαση βεβαιώνεται στην εφορία. Επομένως, όλα αυτά θα τα παρακολουθήσουμε τώρα, βλέποντας, παρακολουθώντας αποσπάσματα από την ενημερωτική εκδήλωση που έγινε πριν από λίγες ημέρες εδώ στα Γιάννενα, με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της 5ης Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Ηπείρου, και την ενημέρωση που παρήχε ο κύριος Χριστοφορίδης Γεώργιος, νομικός σύμβουλος της 5ης Κυνηγητικής Ομοσπονδίας, προς τους ομοσπονδιακούς θηροφύλακες. Εκεί λοιπόν λύθηκαν και οι απορίες των θηροφυλάκων και είμαστε βέβαιοι ότι θα λυθούν και οι δικές σας. Οργάνωνε η 5η Κυνηγητική Ομοσπονδία για ενημέρωση της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής. Καλωσορίζω την Γενική Διευθύντρια Δασών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, την κυρία Τσατούρα, τον υπεύθυνο θύρας Δασαρχείου Ιαννίνων, τον κύριο Μάνθο Παπά, και όποιος είναι άλλος από την Γενική Διεύθυνση Δασών, τον νομικό σύμβουλο της 5ης Κυνηγητικής Ομοσπονδίας, τον Γιώργο Χριστοφορίδη. Σας καλέσαμε εδώ όλους τους θηροφύλακες
για την ενημέρωση, όπως πέρασε το τελευταίο νομοσχέδιο στο άρθρο 205, 206, νόμου 5037, 23, σε αντικατάσταση του νόμου του 287 του 1969. Πλέον άλλαξαν όλοι οι ρόλοι και αφορά τους θηροφύλακες. Έχουν τριπρότυπο και σήμερα θα παραλάβετε τα έντυπα βεβαίωσης παραβάσεων. Σημαντική εξέλιξη για την κυνηγητική οικογένεια. Σημαντική γιατί πετύχαμε από το Φεβρουάριο σε ημερίδα που κάναμε στην Κόνιτσα και αφορούσε τον ποινικό κώδικα για την προστασία του περιβάλλοντος. Τοποθετηθήκαμε, εκφράσαμε τις απόψεις μας και πήρε σάρκα και οστά. Ήταν ο κύριος Κότσιρας ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος ο κύριος Αμυράς. Τοποθετηθήκαμε και δώσαμε το φάκελο που τα πτέσματα, για να γνωρίζετε, ήταν στον αέρα. Εδώ και μία δεκαετία, όσοι παραβάσεις γινόταν πτεσματικού χαρακτήρα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης λόγω φόρτου εργασίας είχε στο αρχείο και παραγραφή αυτών των πτεσματικών ποινικών και παραβάσεων που προέκυπταν. Με αποτέλεσμα, σε λίγο, χάσαμε τις αρμοδιότητες. Μπορεί να ήσασταν ανακριτικά καθήκοντα, όλοι οι ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, αλλά άμα δεν μπορούν να προβούν σε οποιαδήποτε παράβαση που αφορούν πτέσματα, όπως παράνομη γύμνεση σκύλων, όπως περισυλλογή αρωματικών φυτών ή δεν φοράς το φωσφοριζέ το γυλαίκο, δεν είχε καμία δικαιοδοσία επάνω. Επιτέλους, με τη νέα εφαρμογή του νόμου, θα επιβάλλονται χρηματικό πρόστιμο σε όλους τους παραβάτες από 50 ευρώ ως 400 για πτεσματικού χαρακτήρα και από πλημέληματα από 500 και ως 3.000. Όσα έσοδα θα έρθουν από αυτά τα διοικητικά πρόστιματα θα πηγαίνουν σε ένα ξεχωριστό ταμείο και το τέλος του έτους θα κάνουμε ένα κοντρόλ. Και ο κοντρόλ αυτό θα είναι σε όσους ιδιώτες φύλακες θύρας όπως είστε εσείς εδώ, θα παίρνουμε ανταποδοτικά μερικό από το ποσό αυτό που θα συλλέγεται από τα προστήματα. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω, κάλεσα τον νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας να σας ενημερώσει, να μην πέσουμε σε παράβαση καθήκοντος, να είστε ενήμεροι το πώς συντάσσεται το μπλοκάκι και ο παραβάτης. Πιστεύω ότι αυτή η εξέλιξη θα προστατεύσουμε τη βιοποικιλότητα από κάθε άλλη εποχή και την άγρια πανίδα μέχρι τώρα, γιατί βλέπαμε ότι δεν μπορούσαμε και χαίρομαι πραγματικά που υλοποιήθηκε με πρόταση της Πέμπτης Κυνηγητικής Ομοσπονδίας αυτό το νομοσχέδιο. Να είστε καλά, δίνω το λόγο στον Γιώργο τον Χριστοφορίδη να σας εξηγήσει περί του νόμου του κυρίου. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο πρόεδρο της Πέμπτης ΚΟΗ, το Συμβούλιο, όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα. Εγώ θα πω πολύ λίγα πράγματα. Δεν απαιτείται όσον αφορά, δεν είναι τόσο πολύ δύσκολα τα πράγματα ώστε να υπάρχει νομική ανάλυση και πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να λέγονται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία επαφή, τουλάχιστον με την νομική επιστήμη. Για μένα προσωπικά, ξέρω και γνωρίζω πάρα πολλά από τα παιδιά αυτά που καθημερινά δίνουν τεράστιο αγώνα για την Ομοσπονδία. Έχω την τύχη να έχω και φίλους πολλούς από τους θηροφύλακες και ξέρω το έργο που επιτελούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ένα μόνο θα θέλω να πω εγώ και να τονίσω, ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα αλλάζουν άρθρο. Και τι εννοώ, δεν είστε τώρα πλέον μόνο τα όργανα και οι υπάλληλοι όπως προβλέπετε από νόμο, με όλες, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, της αρμοδιότητας του προανακριτή και θα κάνετε το έργο σας όπως το κάνατε και πολύ σωστά. Πλέον αντιμετωπίσουμε και το διοικητικό κομμάτι. Ποιο είναι αυτό? Είναι αυτό το μπλοκάκι μπροστά μας. Αυτό το μπλοκάκι πρέπει όλοι σας να το συμπληρώνετε καταρχήν με τον σωστό τρόπο. Άμα πολλοί από εσάς πιστεύω θυμάστε όταν είχε ξεκινήσει ο νόμος περί καπνίσματος, η δημοτική αστυνομία έβγαινε σε μαγαζιά, σε καταστήματα
και έκοβε πρόστιμο. Είχαν ένα τέτοιο παρόμοιο μπλοκάκι. Σας πληροφορώ ότι ιδιαίτερα το πρώτο έτος, από τις 3.000 παραβάσεις που είχαν γίνει, εμείς ως δικηγόροι που εκπροσωπούσαμε διάφορους καταστηματάρχες, είχαμε καταφέρει στα διοικητικά δικαστήρια να ακυρώσουμε το 70% από όλα τα πρόστιμα, διότι πολύ απλά δεν συμπληρωνόταν το έντυπο σωστά. Η πρώτη ερώτηση που έκανα στον κύριο Ηλία Παπά ήταν αν έχει καταρχήν τεθεί η νόμιμη σφραγίδα πάνω στο έντυπο το οποίο θα δίδεται στον κάθε παραβάτη. Και πολύ σωστά μου είπε ότι στο ροζ έχει τεθεί η σφραγίδα, θα το βλέπετε κι εσείς και θα παρακαλέσω όλους τους ιδιοφύλακες να το ελέγχουν σε κάθε περίπτωση που θα εκδίδεται ένα διοικητικό πρόστιμο, γιατί ξεκινώντας από τη σφραγίδα το πιο απλό, αν δεν υπάρχει σφραγίδα στο ροζ έντυπο το οποίο θα δίνεται στο παραβάτη, πάσχει από πλήρη ακυρότητα η όλη διοικητική πράξη. Πάει στον αέρα. Είναι σαν να μην έχει εκδοθεί. Από εκεί και πέρα. Είναι καλό, διότι το Υπουργείο φρόντισε να έχει πολύ αναλυτικά τα πράγματα τα οποία θα πρέπει να συμπληρώσουμε. Βλέπουμε στο ροζ φύλλο, το οποίο και θα δίνουμε στον εκάστοτε παραβάτη, τη σφραγίδα επάνω, όπως είπα, είναι πολύ σημαντικό. Ουέ και αλίμονο, αν δώσουμε κάποιο το οποίο δυστυχώς εκ παραδρομής ή παράληψη δεν έχει σφραγίδα. Είναι άκυρο, παιδιά. Τζάμπα ο κόπος και τζάμπα όλα τα υπόλοιπα. Όσον αφορά τώρα τα τυπικά κομμάτια, τα βλέπετε όλα. Ξέρετε το επίπεδο όλων των παιδιών. Δεν χρειάζεται τώρα να πω ότι συμπληρώνουμε σωστά επώνυμο. Θα ζητήσουμε είτε ταυτότητα, έχουμε την άδεια κυνηγίου, είτε το δίπλωμα για να μπορέσουμε να ζητήσουμε αυτά τα πράγματα. Ο νόμος δυστυχώς, όπως σας είπα, αναφέρει το εξής και είναι πάρα μα πάρα πολύ σαφέστατος σε αυτό το θέμα. Και λέει ότι για να είμαστε εμείς σωστοί ως θεροφύλακες από τη στιγμή που εκδίδουμε ένα διοικητικό πρόστιμο, θα πρέπει να όλα τα στοιχεία του παραβάτη υποχρεωτικά, το δηλώνει υποχρεωτικά, ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας διαβατηρίου ή ο αριθμός της αντιαστήρας. Άρα, εκεί που ήθελα να καταλήξω, αλλά δεν πρόλαβα γιατί κάναμε τις ερωτήσεις και εύκολα, είναι το εξής. Όχι τα τρία, ένα από τα τρία. Αυτό ήθελα να καταλήξω. Αν δεν έχουμε δηλαδή, ένα από τα τρία μας καλύπτει, παιδιά. Για μένα προσωπικά βέβαια, γιατί το αναφέρει πρώτο πολλές φορές, είναι το αφημί. Δεν έχουμε αφημί, αριθμό ταυτότητας, παιδιά, και συνεχίζουμε παρακάτω. Ή το δίπλωμα ή την εργασία. Τελειώνει και η ιστορία. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα στο φύλλο το οποίο εκδίδουμε, όπως είπαμε, λέει αφημί, δόη, την ταυτότητα, τα συμπληρώνουμε όλα. Η εκδούσα αρχή είναι πολύ σημαντικό και επάνω, τα σαρχείο Ιωαννών, έτσι. Αυτά δεν χρειάζεται να τα λέω, θεωρώ ότι είναι ευνόητα. Από εκεί και πέρα, σε αυτό που θέλω πάλι να δώσετε τεράστια προσοχή, και εδώ είναι το δύσκολο τώρα, των ανθρώπων της θεροφυλακής. Έχει ακριβώς από κάτω και λέει στο σημείο γάμα ότι εγώ, ο Γιώργος Χριστοφορίδης, θεροφύλακας της Έψιλον Κόη, διαπίστωσα την ημέρα και την ώρα αυτό, αυτό, αυτό και την άνω παράβαση, λέγεται την παράβαση, παιδιά. Εδώ πέρα, εγώ θεωρώ ότι επειδή υπάρχει ολόκληρος πίνακας με τις παραβάσεις και με τα διοικητικά πρόστιμα, ακόμα και με τη φυλάκιση διάφορα βλέπετε, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει τουλάχιστον τα όργανα της θεροφυλακής να είστε όλοι, μα όλοι, καλυμμένοι σε κάθε όχημα από τη λίστα που προβλέπει ο νόμος με το εκάστοτε κινητικό, την κινητική παράβαση, το διοικητικό πρόστιμο, γιατί θα πρέπει να το περιγράψετε πραγματικά όπως το λέει ο νόμος. Δηλαδή, όπως εμείς οι δικηγόροι εκμεταλλευόμαστε πάρα πολλές φορές λάθη τα οποία κάνουμε ένωμες αγγές, και αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν μπορούμε να κρυφτούμε. Το ίδιο θα κάνει και ένας συνάδελφος όταν θα πάει ένας ο εκάστοτε παραβάτης και του πει ότι δικηγόρο μου, κοίταξε λίγο σε παρακαλώ αυτό εδώ πέρα, αν θα υπάρχει παιδιά αοριστία η οποία θα συνίσταται στην πράξη και στην περιγραφή της παράβασης,
να είστε σίγουροι ότι θα γίνει προσφυγή σε ποινικά δικαστήρια. Και αυτό θα κυρωθεί. Άρα, έχετε ένα επιπλέον φόρτο πλέον από την κάρτα. Δεν είστε μόνο θεωροφύλακες, δεν είστε μόνο προαγγελματικοί υπάλληλοι. Αυτή τη στιγμή καλείστε να είστε και οι σωστοί συντάκτες της έναρξης είτε οποιασδήποτε ποινική δίωξη όπου προβλέπετε, αλλά τουλάχιστον να είστε αυτοί που σωστά θα μπορείτε να εκδώσετε μια διοικητική πράξη. Γιατί το πρόστιμο είναι η διοικητική πράξη. Άρα, εγώ υφιστώ την προσοχή και λέω ότι ο καθένας από εσάς τους θεωροφύλακες θα πρέπει να έχει τον ανάλογο πίνακα μαζί του. Εγώ θα το έκανα με δικό μέλημα, να σου πω, δηλαδή, για να είμαι καλυμμένος. Θεωρώ ότι η Ομοσπονδία σε αυτό θα σας καλύψει, δεν είναι τίποτα. Τα έχουμε εδώ πέρα. Μία σελίδα είναι η οποία περιγράφει ακριβώς το αδίκημα και τι προβλέπεται. Άρα, αυτό που είναι το πιο σημαντικό για μένα απ' όλα είναι η έκθεση την οποία θα εσείς δίνετε και θα περιγράφετε το αδίκημα και το τι προβλέπετε ακριβώς. Προβλέπετε διοικητικό πρόστιμο 200 ευρώ, το οποίο προβλέπει διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα πάντα με τον νόμο 5037, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, το άρθρο 205 και 206, αυτό το πρόστιμο. Και δεν σταματάμε εκεί. Αν η πράξη επισύρει και ποινική δίωξη, όπως είναι πάρα πολλές, εντάξει, συνεχίζουμε και γράφουμε και επιφυλασσόμεθα για όλα τα νόμιμα όσον αφορά την ποινική δίωξη. Το καταλάβατε αυτό. Δεν μένουμε δηλαδή μόνο στο διοικητικό. Είναι παράνομη θύρα, η οποία προβλέπει και διοικητικό πρόστιμο, αλλά έχει και ποινικέ κυρώσει. Μα κατηγορούμενο, είναι πλημέλημα, όπω είπε ο κύριο Πρόεδρο. Δεν μπορούμε να γράψουμε εμεί εδώ πέρα ότι συνελήφθη ο κύριο Χρυστοφορίδη για παράνομη θύρα, επειδή κυνηγούσε βράδυ και τον βρήκαμε με όβλο, με φώτα και λαγό και του επιβάλλω το διοικητικό πρόστιμο του κήπου σου. Χωρίς να συνεχίσουμε και να γράψουμε για την οποία πράξη επιφυλασσόμεθα να συντάξουμε και μήνυση γιατί προβλέπονται ποινικές πρόσφυγες. Όταν προβλέπονται. Όταν προβλέπονται. Είπα στις πράξεις στις οποίες προβλέπεται ποινική δίωξη. Όπου έχει εδώ το πρόβλημα. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια επισήμαση και την τοποθέτηση να πάρει κύριο Χρυστοφορίδη, ότι δεν είναι τώρα η αρμοδιότητά σας μόνο περί θύρας. Έχετε αρμοδιότητες να μπει διοικητικό πρόστιμο και ό,τι αφορά δασική αστυνομική διάταξη. Αφορά αλληλεία, αφορά αρωματικά, αφορά παράνομα μπάζα, αφορά παράνομη λοτομία, μεταφορά ξυλίας. Σε όλα αυτά, θεωρώ, Γιώργο, ότι πρέπει να δοθεί και μία λύση από τις δασικές αρχές, τον πίνακα και μία ξεχωριστή ημερίδα, για να ξέρουμε κι εμείς την νομοθεσία περί παράνομης υλοτομίας και ξυλίας, η οποία είναι άγνωστη σε εμάς και μην πέσουμε σε μερικά ατοπίματα. Και το άλλο που θέλω... Θα κάνουμε ένα σεμινάριο με τους συναδέλφους που είναι υπεύθυνοι ανά δασαρχείο, οπότε και θα κάνουμε και ένα έντυπο, μάθω και εσύ ένα έντυπο, για να βοηθήσουμε στη συνεργασία με τους επιστημονικούς συνεργάτες όπως ποτέ. Το δημόσιο κατέλος. Και άλλο ένα που θέλω να το γνωρίσουμε και έλθω και σίγουρα, είναι σε περίπτωση που δεν είναι εντάξει μία κλίση οτιδήποτε, μπορεί ο θηροφύλακας να γράψει άγειρο επάνω. Είναι νόμιμο ή δεν μπορεί να ακυρωθεί το τριπλότυπο αυτό. Δυστυχώς δεν μπορεί να ακυρωθεί. Είναι σαν την κλίση της τροχέας. Και να δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Μία φορά, εγώ προσωπικά και το λέω, δεν έχω κανένα θέμα, πήγαινα για Αθήνα για πολύ σοβαρό δικαστήριο. Έτρεχα πάρα πολύ. Έπρεπε με την ταχύτητα που είχα να μου πάρει το δίπλωμα. Δυστυχώς ο άνθρωπος της τροχέας, την κλίση που μου έδωσε, ξέχασε να συμπληρώσει το πιο σημαντικό. Την πινακίδα. Την άλλη μέρα πήγα πήρα το δίπλωμά μου πίσω και δεν πλήρωσε κανένα πρόστιμο και μάλιστα. Είναι αυτό είπα, ότι δεν έχουμε παρεμβάσεις, παιδιά. Δεν μπορούμε να συμπληρώσουμε μετά κάτι επάνω. Γι' αυτό υπάρχουν εδώ πέρα τα τριπλότυπα ουσιαστικά όπως τα λέμε εμείς. Το δίνεις
Το έχει στα χέρια του, τελείωσε. Δεν μπορείς εσύ μετά να πας στο φυλάδιο που θα κρατήσει για την υπηρεσία και να συμπληρώσεις κάτι. Είναι πλήρης ερώτηση και τελειώσαμε. Ερώτηση. Ναι. Αναφερθήκαμε πριν στο αφημί. Ναι. Το αφημί είναι προσωπικό δεδομένο. Όχι στις παραβάσεις τις οποίες προβλέπει ο νόμος. Όχι, όχι. Οπότε. Για αδικήματα τα οποία προβλέπονται και τιμωρούνται. Οπότε. Οπότε μπορούμε να ζητήσουμε από το Υπουργείο στα δικαιολογητικά έκδοση τη άδεια θύρα να προβλέπετε βεβαίως και η δήλωση του αφημί και η οποία θα αναγράφεται και στι άδειε. Αυτό το οποίο δεν έγινε σε εμά. Επομένω, από την επόμενη χρονιά. Αλλά έχουμε ένα θεματάκι και μόνο, κύριε Παπά. Ποιο είναι το εξή. Το Υπουργείο μπορεί να σα απαντήσει και να σου πει ότι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί προσωπικών δεδομένων δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα γιατί. Δεχόμαστε ότι όλα τα μέλη για τα οποία εμείς θα εκδώσουμε το αφημί υποτίθεται κάποια στιγμή θα κάνουν μια παράβαση. Και αν δεν κάνει κάποιος μια παράβαση και είναι νομιμότατος, ναι, αλλά κάνουν μια δήλωση ότι αποδέχονται. Μόνο με δήλωση. Ναι. Μόνο με δήλωση. Ήδη πολλοί παίρνουν δήλωση για την επεξεργασία του προσωπικού δεδομένου. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ότι είμαστε καλυμμένοι. Είμαστε καλυμμένοι. Οπότε κύριε Πρόεδρε, και εμείς, κύριε Διευθύντρια εκεί. Είμαστε καλυμμένοι. Τις προτάσεις για τη θύρα για το νέο έτος, γιατί φέτος δεν θα προλαβαίνουμε, μέσα στα δικαιολογητικά έκδοση άδειας θύρας, να είναι και προσφόρηση στο παρένθεση. Πάλι να ρωτήσω και δεν έχει αφημί. Ορίζει για πτέσματα. Ορίζει για πτέσματα. Το μόνο που εμείς έχουμε βοηθήσει τη Γενική Διεύθυνση Δασών, όπως γνωρίζει και από την Άρτα και από την Πρέβεζα και στη Θεσπρωτεία, αλλά και στο νομό Ιαννίνων, έχουμε πάρει κάποια ερμάρια. Πρέπει να μας πείτε κι εσείς αν αυτά σας φτάνουν, γιατί για ό,τι πτέσμα καλώς ανακαλούμε για δύο μήνες ανάκληση του βιβλιαράκι θύρας, ένα αυτό, αλλά λέει και ανάκληση του όπλου σε πολλές περιπτώσεις από δύο μήνες έως τέσσερις. Τα ερμάρια δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν. Άρα πρέπει να μας πείτε και να χρηματοδοτήσει η Πέμπτη Γενική Ομοσπονδία και να σας τα χρεώσει σε εσάς. Ήδη από μένα το οποίο δεν υπάρχει. Γιατί εμείς απαγορεύεται να τα φυλάξουμε. Άρα ο δημόσιος κατήγορος μόνο για τους δασμούς. Ό,τι βλέπετε στη λίστα που είμαι σίγουρος ότι θα σας δοθεί και προβλέπει ποινή φυλάκισης είναι πλημμένη. Εντάξει, για τα πτέσματα που είπε ο κύριος Πρόεδρος, στην κυνηγητική ομοσπονδία λέγονται αστυνομικές διατάξεις. Έτσι λέγονται. Δεν είναι διάταξη που βγάζει η ευθύνη αστυνομία, απλά έτσι λέγονται. Γιατί δεν ήθελα να βάλω τη λέξη πτέσματα μέσα στο δασικό κώδικα. Είναι παράδειγμα, όπως ανέφερε ο κύριος Πρόεδρος, να σας πω ένα απλό παράδειγμα, στα Γρεβενά πάω για τριγόνια και είμαι εκτός ζώνης. Αυτό είναι παράβαση αστυνομικής διάταξης. Δεν είναι παράνομη θύρα. Εντάξει, είναι παράβαση αστυνομικής διάταξης. Αυτό ήταν πτέσμα. Βέβαια τα πτέσματα έχουν καταργηθεί στον νόμο. Άρα εσείς πλέον μπορείτε μόνο το πρόστιμο. Αυτό ήθελα να πω. Τα άλλα πρόστιμο και την μήνυση όπως την κάνουμε πάντα, έτσι. Γιατί προβλέπεται και ποινική δίωξη. Δεν σταματάμε δηλαδή μόνο στο πρόστιμο. Και κατάσταση. Τι προβλέπεται όπως τώρα, πρόσφατα, περιμέναμε, γιατί είχαμε κάποιες παραβάσεις περιθείας που αφορούσαν σε καθημερινή βάση, παραδείγματος χάρη Παρασκευή, κυνηγούσε αλλαγό. Λέει ανάκληση του όπλου, ανάκληση της αδείας, σε περίπτωση που έχει δεύτερο όπλο και προβεί ξανά στην ίδια παράβαση, υπάρχει περίπτωση να μπει τριπλάσιο το πρόστιμο ή το ίδιο. Έχουμε το σύστημα των πόντων, κύριε Πρόεδρε, το έχετε δει. Ναι. Είναι το σύστημα πλέον το οποίο έχει εισαχθεί με την καινούργια νομοθεσία. Είναι ουσιαστικά όπως είχαμε κάποτε και έχουμε ακόμα, αν συσσωρευτούν πολλοί πόντοι στην άδειά μας, αν μην δυνάται έτσι, όταν οδηγάμε. Το ίδιο ακριβώς υπάρχει πλέον και εδώ. Δηλαδή, υπάρχει σύστημα το οποίο πλέον μπορείτε να αξιολογήσετε και ο εκάστοτε φορέας και εσείς βέβαια, αν έχουν συσσωρευτεί πόντοι οι οποίοι ξεπερνάνε τους πέντε όπως ορίζει η νομοθεσία, μετά ο άνθρωπος αυτός είναι τίθεται στη διακριτική ευχέρεια καταρχήν, δεν μιλάω για την αστυνομία, αν θα του ξαναεκδώσει άδεια κατοχή όπλου, αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι δουλειά της αστυνομία, δεν αφορά εμάς. Εμάς τι μας αφορά,
ότι πλέον σαν φορέας έχουμε τη διακριτική ευχέρεια να μην ξαναεκδώσουμε άδεια στον άνθρωπο αυτό, γιατί θεωρείται πλέον επικίνδυνο. Εντάξει. Άρα, εσείς παιδιά πλέον, και θα τελειώσω εγώ κύριε Πρόεδρε, αν έχετε κάτι άλλο και μετά ρωτήσεις εννοείται, πλέον, σας είπα, δεν θεωρείστε μόνο θεροφύλακα. Είστε το αντίστοιχο, όπως στην Αμερική, να φέρω απλό παράδειγμα, οι Rangers. Είστε διαχειριστές πλέον όλου του φυσικού κάλους και πρέπει να διαχειρίζετε πάρα πολλά πράγματα. Οι άνθρωποι όμως αυτοί δεν έχουν μόνο καθήκον το κυνήγι. Είπε ο κύριος Πρόεδρος, έχουμε πολλά προβλήματα. Θα πρέπει καλύτερα να διαχειριστείτε το κυνήγι πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν να δείτε και τη διακριτική ευχέρεια εκεί που χρειάζεται τη σωστή, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, και να είμαστε και τυπικοί εκεί που πρέπει να είμαστε, και τουλάχιστον όταν θα εκδίδονται διοικητικές πράξεις ή θα βεβαιώνονται οι παραβάσεις πάνω σε αυτό το πράγμα, να είμαστε τυπικοί για να μην γελιοποιηθούμε και σαν φορέας και σαν σύλλογος και σαν ομοσπονδία και σαν θεροφυλάκη. Ναι. Για το τυπικό της υποθέσεις. Ναι. Βλέπουμε, βλέπετε τώρα στην πρώτη σελίδα και πέρα που βάζουμε στο δέντα της παραβάσης. Ναι. Εδώ πέρα σου πούμε ΑΒ, ναι, για το προηγούμενο διοικητικό πρόσωπο. Εάν κάποιος, ναι, έχει τρίτη, όπου δεν προβλέπετε, γράφει δεύτερο φύλλο. Δεύτερο φύλλο. Δεύτερο φύλλο. Άρα δηλαδή συμπληρώνω μόνο αυτά που έχει. Μόνο και άλλο. Αν υπάρχει που προβλέπει πολύ κάποιο. Ακριβώ. Γράφει δεύτερο φύλλο πάλι. Μπορεί να συλλάβει κάποιον ο οποίο έχει πέντε παραβάσει. Κάποιο. Άρα συμπληρώνουμε δεύτερο φύλλο. Βέβαια. Πραγματικά είναι έγκαιρο. Σε αυτή την περίπτωση εδώ το δύο μου λεπτά λέει άρθρο 9. Σε περίπτωση συλλογή παραβάσεων επιβάλλεται συλλογικό διοικητικό πρόστιμο. Το οποίο ισούται με το πρόστιμο που προβλέπεται για τη βαρύτερη παράβαση επαυξημένο κατά το ίμιση των προστήμων. Ναι. Ας το ξεκινήσετε λίγο καλύτερα αυτό. Ναι. Τι εννοεί. Ναι. Ότι αν έχουμε παράδειγμα αυτό που σας είπα πριν, ότι εγώ κυνηγάω εκτός ζώνης τριγώνια, η οποία είναι αστυνομική διάταξη και η οποία προβλέπεται, ας πούμε, ένα ποσό τώρα 200 ευρώ, ωραία, αλλά ταυτόχρονα κυνηγάω 15 Ιουλίου. Εντάξει. Εκεί πέρα είναι αυτό που λέμε εμείς στην νομική, ότι η ελαφρότερη πράξη απορροφάται από τη βαρύτερη. Δηλαδή, τι λέει ο νόμος. Ότι πολύ απλά εσύ, σαν θηροφύλακα, οφείλεις να πρώτο το διοικητικό πρόστιμο για την παράνομη θύρα, γιατί κυνηγάει παράνομα. Εντάξει. Επαυξημένο, όπως ακριβώς το λέει μετά, με το ίμιση του διοικητικού προστίμου για την αστυνομική διάταξη, η οποία είναι πολύ πιο ελαφρύ για την παράνομη θύρα. Πόσο ήταν λοιπόν, είναι 200 ευρώ για την αστυνομική διάταξη, είναι 500 ευρώ για την παράνομη θύρα. Λέω παραδείγματα, δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσά. Λοιπόν, άρα 500 συν 100 το ίμιση της αστυνομικής διάταξης, ή αν υπάρχουν και άλλες, το ίμιση όλων των υπολείπων από ό,τι προβλέπεται, συν τη μίμησή μας για την ποινική του δίκη. Άρα διάλεγαν οι υπόλοιποι να είναι... Ακριβώς ο Μπακάρας. Κύριε Σωμαρέτη, είπατε ότι δεν μπορούμε να γράφουμε πάνω στη... να γράψουμε κάτι πάνω στο δεύτερο. Ναι, πριν όμως είπατε ότι το αφημί μπορούμε να το βρούμε άλλη μέρα και να το συμπληρώσουμε. Όχι, το αφημί, να συμπληρώσουμε στοιχεία. Όταν δεν το έχει ο εκάστοτε παραβάτης, σου λέει, δεν έχω μαζί μου ούτε αφημί. Δεν έχω μαζί μου ούτε ταυτότητα, δεν έχω μαζί μου τίποτα, αδερφέ. Να τα λέμε απλά. Εντάξει, είναι κάποιοι οι οποίοι θα τους βρείτε, τους ξέρετε, είναι και δύστροποι και είναι κατ' επάγγελμα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το αφήνουμε και το βρίσκουμε μετά και το συμπληρώνουμε. Επάνω στο ροζ, επάνω στο ροζ που θα δώσουμε στο παραβάτη. Είναι το ίδιο και το ασφόλιο. Ναι. Απλά όταν εμείς δεν θα μπορέσουμε να εξακριβώσουμε τα στοιχεία του αφημί, ταυτότητα ή οτιδήποτε άλλο του παραβάτη, εκεί πέρα που γράφει αφημί, ταυτότητα ή οτιδήποτε, θα κάνουμε μια μικρή παραπομπή για να φαίνεται και στο άσπρο και στο κίτρινο ότι τα στοιχεία θα συμπληρωθούν από την υπηρεσία. Όταν θα γίνει η κατάσταση πλέον του μηχανοκίνητου μέσου ή οτιδήποτε άλλο. Και να σου πω κάτι άλλο, μάθω, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν όπλα τα οποία ανήκουν και στις εταιρείες. Σε εταιρεία.
αλλά από τεχνική. Ακριβώς. Άρα εκεί πέρα θα πρέπει να αναγραφεί το νομικό πρόσωπο. Αυτό ισχύει για τα οδικά από την σημείωσε το λίγο αυτό. Όταν το πούμε τα στοιχεία αυτά, έχουμε πρόσβαση. Αυτά αν δεν υπάρχει τίποτα, η αναλυτική σου είπα, έχει δικαίωμα η υπηρεσία. Καταρχήν, παιδιά, μην ξεχνάμε κάτι τέτοιο. Ότι για τα πρόστιμα αυτά, όποια πρόστιμα και να πούμε, υπάρχουν και έντυπα μέσα, έτσι. Τα οποία ποια είναι. Εντός 5 ημερών μπορεί ο εκάστοτε παραπάντηση να προβάλλει αντιρρήσεις, όπως λέει ο κύριος Πρόεδρος. Λοιπόν, αυτά όλα και μην ξεχνάτε κάτι, είστε προανακριτικοί πάλι. Δηλαδή δεν σου δίνει τίποτα, τον καλείς επί τόπου να έρθει να τα παραδώσει. Δεν έρθει να τα παραδώσει, είναι απίθεια. Πηγαίνει δηλαδή από ένα απλό πρόστιμο διοικητικό που θα πλήρωνε 200 ευρώ. Αν δεν συμμορφωθεί μαζί σου, πηγαίνει κατηγορούμενος για απίθεια για πλημμύρημα. Είναι απάρκεια. Να σας πω το προβλέπει. Μία, ναι, το προβλέπει και θέλω να μου απαντήσετε. Ναι. Υπάρχει η απειλία κατά τις νυχτερινές ώρες οχήματα να μην σταματάνε στο προαπαιτούμενο μπλόκο που έχει η υπηρεσία. Το οποίο μπορεί να διακρίνει τις πινακίδες. Ναι. Έχω διακρίνει τις πινακίδες. Ναι. Μπορώ να κόψω το τριπλότυπο αυτό το διοικητικό και να χρεώσω στην ουσία το αυτοκίνητο. Όχι. Όχι θα γίνει με αυτή την περίπτωση. Αυτή την περίπτωση δυστυχώς όταν δεν έχουμε αυτά και αυτές αποδείξεις ότι έχει όντως διαπραχθεί ή οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Να δεν σταματήσουμε στο προεπιτούμενο λόγο. Μόνο για την απίθεια. Δεν υπάρχει απίθεια για την ποινικό. Πάει ποινικό. Μάλιστα. Εκεί θα κάνετε μήνυση, παιδιά. Δεν σταμάτησα εγώ, πήρατε την πινακίδα μου. Σύνταξη πώς κάνατε. Όπως κάνατε. Για τις αντιρρήσεις που θα κάνει ο εκάστοτε παραλάβης. Εδώ πέρα πλέον, κύριοι, δεν μιλάμε ότι θα κρίνει ένας δικαστής ή ένα διοικητικό συμβούλιο ή ένα δικαστικό συμβούλιο ή ο εισαγγελέας. Μιλάμε ότι θα κληθείτε όλοι εσείς οι οποίοι είστε ουσιαστικά μέλη των διοικητικών συμβουλίων του εκάστοτε φορέα να αποφανθείτε και με τον προϊστάμενο της δασικής υπηρεσίας. Άρα, που θέλω να καταλήξω. Παιδιά, θέλω να είστε 100% σίγουροι για τις παραβάσεις τις οποίες θα αντιμετωπίσετε, γιατί πολλοί κόσμος μπορεί να βρεθεί σε δύσκολη θέση και να χρειάζεται ο προϊστάμενος δασικής υπηρεσίας, ο κύριος πρόεδρος της ΕΚΟΗ, ο κύριος πρόεδρος του Μηχανικού Συλλόγου, το βλέπω ο φίλος μου Γιώργος Αραλιώδης, να ουσιαστικά να παίξει ρόλο δικαστή και εισαγγελέα. Μην φέρουμε λοιπόν τον κόσμο αυτό σε δύσκολη θέση, κάνοντας πράγματα τα οποία δεν πρέπει να κάνουμε ή δεν τα στοιχειοθετούμε σωστά. Ξέρω ότι είναι το έργο σας 10 φορές πιο δύσκολο από εδώ και πέρα, το ξέρω. Εμείς θα έχουμε κάποιο πρόβλημα πάνω σε αυτό. Αν δεν γράψουμε κάποιο όχι, λάθος. Εσείς όχι θα έχετε πρόβλημα, σαφώς. Αλλά όταν θα έρθει να προβάλλει αντιρρήσεις με τον δικηγόρο ο οποίος γνωρίζει την κινητική νομοθεσία και να φέρω ένα παράδειγμα ότι ήμουν εγώ ο πρόεδρος της ΚΟΗ που θέλω να κρίνω και με οποιαδήποτε αντιρρήσεις και εγώ που απορρίπτονται και πάει ο άνθρωπος αυτός με τον δικηγόρο του στα διοικητικά δικαστήρια και κερδίζει την προσφυγή πασιφανώς, βγαίνω εγώ Γιώργος Χρωστοφορίδης ως τελείως άσχετος και μάλιστα όταν θεωρούμε ότι είμαι και παράδειγμα, λέω, ο πρόεδρος της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Υπήρου. Αυτό προσπαθώ να πω. Είσαι έτσι να τρέξουμε και παραπάνω. Ναι, εγώ θεωρώ πως ναι. Εγώ θεωρώ πως ναι. Άλλος έχει κάποια ερώτηση. Όχι να πω. Αυτά τα ζητάμε. Δεν μας τα δώσουν. Είπα ότι έχουμε τις αρμοδιότητες του προανακριτικού υπαλλήλου πλέον. Είστε το ίδιο όπως είναι ο προανακριτικός υπάλληλος στην αστυνομία και ο οποίος μπορεί να διαχειριστεί από πτέσμα μέχρι και καπούργημα. Έχει τις ίδιες αρμοδιότητες. Κλείσει από την υπηρεσία κανονικά, δεν έρθει, είπαμε, σύνταξη μηνύσεως, απίθεια και πάμε περιττέρω. Ωραία. Λοιπόν, υπεύθυνος επιχείρησης, από εδώ πλευρά να ξεκινήσω, εννοείται ότι είναι είτε
ο διαχειριστής, είτε αν σε περίπτωση είναι μόνο πρόσωποι ή τώρα δεν θέλω να σας κουράζω με πράγματα έτσι. Υπεύθυνος επιχείρησης και τελειώνει. Από, πάμε στο φυσικό πρόσωπο, αυτό μας ενδιαφέρει. Επώνυμο όνομα, πατέρα, μητέρα, αυτά είναι γνωστά και δεν χρειάζεται ποτέ άλλο. Κάτι, τι θέλετε σε αυτό κύριε Μπαλά? Όχι, σε αυτό είμαστε εντάξει, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, λέει παραβάσει φύτα, στο βήτα. Στο βήτα. Όπως το τροποποιήθηκε λοιπόν το καινούριο νόμο για τον οποίο συζητάμε τώρα, έτσι, βεβαιώνονται από το αρμόδιο όργανο, εσείς, έτσι, και σημειώνονται με το γράμμα Χ στην αντίστοιχη στήλη της παραγράφου Δ, που είναι παρακάτω. Είπαμε όμως, στο Γ, εκεί θα κάνουμε παιδιά όσο μπορούμε σαφής ανάλυση της παράβασης. Όσο μπορούμε, παιδιά. Σας όνομα. Ναι, και στο πινάκι, αλλά πρέπει να γίνει περιγραφή μάθω και στο γάμα. Διότι ο Γιώργος ο Χριστοφορίδης συνελήφθη να κυνηγάει τριγώνια εκτός ζώνης. Είναι εκτός από αυτά με παραγωγή. Είναι κόμμα. Μπράβο. Ωραία. Πάμε παραγωγή. Χτύπησε πέντε λαγούς. Πολύ ωραία. Εντάξει. Πάμε τώρα προς το Δέλτα. Όσον αφορά το Δέλτα, είναι οι παραβάσεις με τα άρθρα, παιδιά. Όπως οι αστυνομικοί καλούνται κάθε φορά όταν κάνουν μια σύγκριση να περιγράψουν την παράβαση πριν έρθει ακόμα η δημογραφία στην εισαγγελία, το ίδιο καλείστε και εσείς. Εδώ είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι θα πρέπει ο αρμόδιος φορέας, είτε είναι η ΕΚΟΗ, είτε είναι το δασαρχείο, να συντάξει έναν απλό πίνακα, αυτός όπως έχει εδώ ο κύριος Παπάς. Τον έχει όλοι σας τον πίνακα. Αυτό θα σας ξανασταλεί και είναι ηλεκτρονικά. Πολύ ωραία. Άρα είστε καλύτεροι. Το πρώτο παράδειγμα μεταφορά και μηγητικού όπλου θα κάνουμε. Αυτά είναι περιθύρας. Πρέπει να μπουν μέσα και τι ισχύει σε δάτο. Είναι σε δάτο όλα το... Τα έχει όλα αναλυτικά. Ας πούμε στην παράταση γράφει άρθρο 2 για το πρώτο παράδειγμα. Άρθρο 252, παράγραφος 3, νόμος 86 του 69. Λέω ο πρόεδρος ότι αυτά έχουν ό,τι θέλει. Υπάρχουν και άλλες εδάφειες. Έχει και από πίσω. Έχει και από πίσω. Να καθαριστούν όλοι οι θεοφύλακες και ένα πακέτο. Σχετικά με αυτό. Σε ένα σάπλο και η διευθυντική δάδη. Σχετικά με αυτό. Επειδή αφορά όλη την Ελλάδα και όλα τα όργανα, ίσως θα έπρεπε να γίνει από με κρατική. Αυτό είναι άλλο θέμα. Όχι, δεν είναι επιστροφή. Όλο αυτό που λέμε να φτιάξουμε εδώ να είναι οργανωμένο σε κεντρική βάση και τα δασικά και τα θύρας και όλα γενικότερα τις παραβάσεις και με υποδείγματα, ούτως ώστε να μειωθούν οι ερωτήσεις και τα προβλήματα. Να απαντήσω προς αυτό. Ο πρόεδρος είχε την καλοσύνη και ήθελε να ξεκινήσουμε μια πρώτη ενημέρωση μαζί στις μεταδοσπίτες περιφύρες. Θα ακολουθήσουν και άλλες ενημερώσεις και με τους συνεργάτες εδώ της έψιλον κινητικού ομοσπονδίας και με τις δασικές υπηρεσίες, τους αρμόδιους κάθε φορά, τον κύριο Μάθο που έρχεται εδώ και στις άλλες περιοχές και άλλοι συνάδελφοι, θα γίνει ενημέρωση, παιδιά. Τώρα είναι η πρώτη επαφή. Φυσικά σε όλους μας φαίνεται βουνό και όχι μόνο σε εσάς και τους δασικούς υπαλλήλους. Μην νομίζετε και εκεί είναι εύκολο. Και, και εκεί το ίδιο. Σε κεντρικό επίπεδο δηλαδή. Ακόμα και στους προϊσταμένους, όταν θα πάνε οι παραβάτες, θα κάνουν μια ένσταση και αυτοί πρέπει να ενημερωθούν. Τώρα είναι η πρώτη επαφή. Μην σας φαίνεται βουνό. Σιγά σιγά θα βγούμε στο κλίμα. Απλά, παιδιά. Εμείς από πλευρά της δασικής υπηρεσίας θα φροντίσουμε να σας ενημερώσουμε. Με τους υπάλληλους που θα πάμε. Στο 2. Να υποβάλει άμεσα στη δασική υπηρεσία που μνημονεύεται στην πρώτη σελίδα που θα γράψετε τα στοιχεία που δεν αφαιρέθηκαν κατά τη βεβαίωση της παράβασης εφόσον αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Άρα, άδεια θύρας, την παρέμβητά, έτσι. Ναι. Θα συμπληρώνονται από εμάς, έτσι. Βέβαια. Αυτό είναι η φράση του τρεις φορές. Γιατί δεν κάνω. Ναι. Δυστυχώς. Λοιπόν, μέσα που χρησιμοποιείται και την παράβαση. Όπλο, σφεντόνα, παγίδα, ξέρω εγώ τι θα βρείτε, οτιδήποτε το οποίο, έτσι. Λοιπόν, και από κάτω στο 3 λέει ότι έχει δικαίωμα να εμφανιστεί αυτοπροσώπος και να υποβάλει εντός 5 ημερών, έτσι, στον προϊστάμενο της δασικής υπηρεσίας, στην πόλη, τάδε, ή όπως είπε ο κύριος Κασελούρης, είμαστε στο Μέτσοβο. Θα πάει στο Μέτσοβο, θα γράψει στο Μέτσοβο. Είμαστε, ξέρω εγώ, που άλλο έχει δασικές υπηρεσίες. Στην εκάστοτε δασική υπηρεσία. Έτσι, λοιπόν,
Τώρα, οδός και τηλέφωνο, θεωρώ ότι εσείς ως θεματοφύλακες αυτά τα στοιχεία τα έχετε, έτσι. Ή θα πρέπει να τα έχετε. Λοιπόν, για να έχει και αυτός τις δικές του, τα έντυπα μέσα τα οποία του δίνει ο νόμος. Από εκεί και κάτω εξηγεί το τι είναι οι αντιρρήσεις και τι έντυπα μέσα έχει και στην πράξη επιβολής διοικητικής ποινής αυτό θα συμπληρωθεί από το διοριστάμενο της υγείας, της υγείας αρχής. Αυτά συμπληρώνονται και αυτό. Όταν πιάνουμε κάποιον, γράφουμε πάνω το δασαρχείο. Πρέπει στο γάμα να συμπληρώνεται και η θέση στην οποία το λέτε. Δηλαδή, όπως κάναμε την γράμμα και τη θέση. Βέβαια, άμα δεν γράψαμε. Σήμερα στα Ιωάννινα, παραδεί, ξέρω εγώ, στο Μιτσικέλη, να το πω έτσι. Πρέπει να πάμε Ιωάννινα. Την τάδε ημέρα, την τάδε ώρα. Άμα το γράψουμε αυτό. Όχι, είναι άγιο. Όχι, είναι άγιο. Πρέπει να υπάρχει και σαφής περιγραφή, όπως κάναμε στις μηνύσεις. Αν έχει ένα τέτοιο καρπό, όπως λέγεται, πώς θα γράφει από πίσω. Ένα-ένα. Είναι καρπονιζέτα κάποια πλήρια. Πώς θα βάλω τα... Γράφει άλλος έχει κάποια απορία. Πίσω δεν κάποια. Όχι, πρόεδρε. Παρακαλώ. Θα σας δώσουμε καρπό, λέγε. Δεν έχω απορία. Θα πάω να γράψω πίσω καρπό, θα πιζάμε. Για όσους έχουν τα βεβαιάρια αθήρας, να αναγράψετε εκεί το αφημί. Πρόεδρε, που εκεί πέφτουν δύο περιοχές, ο νομός άπλες είναι περιοχή. Είναι σημαντικό, κάτσουν σε είναι σημαντικό. Και να προσέξουμε σε ποια δασική υπηρεσία να πάμε, δηλαδή αν είναι στην περιοχή της άπλες ή της πρέμβας για να κάνει ένσταση όπου ανήκει η διάφορση.